Λοιπόν, έχει πάγο κάτω όπως είναι. Ο παγετός. Ο παγετός έχει παραμείνει. Πολύ έχει κάτω αλάτι, όπως βλέπετε, δεξιά και αριστερά. Ναι, ναι. Να πούμε ότι μεγάλη προσοχή, μεγάλη προσοχή στους οδηγούς που θα ξεκινήσουν τώρα από τα σπίτια τους, αλλά και τους πεζούς, ειδικά τους ηλικιωμένους. Πάντως ο δρόμος τώρα, έτσι όμως μας το δείχνετε, παιδιά, και είναι πολύ ωραία εικόνα που μας δίνετε από την Πεντέλη, είναι γυαλί κάτω. Είναι όντως έτσι ή έχουν ρίξει αλάτι, πώς είναι? Αλάτι, αυτή τη στιγμή έχει κάτι χοντρό. Άρα περπατιέται ο δρόμος. Βλέπετε και τα αυτοκίνητα πάνε με χαμηλές ταχύτητες, παιδιά. Τα βλέπετε αριστερά τα αυτοκίνητα που κατεβαίνουν τώρα. Ναι, ναι. Μεγάλη προσοχή γιατί η ολισθηρότητα υπάρχει. Και ειδικά και για τους πεζούς. Mm-hmm. Ειδικά τους ηλικιωμένους πεζούς. Προσοχή, μην έχουμε κανένα διατροχαντήριο κατά μας στο ισχύο. Μεγάλη ναι, γιατί ξέρεις το συνηθισμένο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τα σπασίματα, Γιώργο. Ναι. Ειδικά το διατροχαντήριο στο ισχύο είναι έχει. Ναι, βέβαια. Έχει το κλιμική. Επίσης, να πούμε ότι να δώσω μια οδηγία. Ασφαλούς οδήγησης, όπως έχω πει και την άλλη φορά, θα πιστεύετε από κάτω από τον γκάζι ότι έχετε ένα αυγό ομό. Ναι. Άρα δεν πατάμε γκάζι καθόλου. Έτσι ακριβώς. Και αποφεύγουμε το φρενάρισμα. Καλό είναι να κόβουμε ταχύτητες. Δεν μου λες, αυτή η κατάσταση που επικρατεί τώρα στο δρόμο τον κεντρικό είναι και στα στενά ή τα στενά είναι κλειστά? Όχι, και στα στενά. Έχει πέσει πολύ αλάτι, παιδιά. Πάρα πολύ τόνοι αλάτι και τα στενά. Το χιόνι βλέπετε είναι στο κομματόδρομο, δεξιά και αριστερά. Χιόνι έχει μπόλικο δεξιά αριστερά, δεν υπάρχει θέμα. Έχει 5-6 εκατοστά έχει. Μα έριξε πολύ χιόνι, εδώ έριξε χιόνι και Πεντέλη. Να πούμε λοιπόν, να ξέρουν οι οδηγοί, ότι θα το δείξουμε κιόλας πώς περπατάμε. Ναι. Ο περιφερειακός Πεντέλης από το 414 θεσμικό νοσοκομείο προς Άγιο Πέτρο αυτή τη στιγμή παραμένει κλειστός ο δρόμος και μόνο με αντιοριστικές αλυσίδες. Η λεωφόρος Πάρνηθας από το Τελεφερή και πάνω και αυτή κλειστή. Κλειστός ο δρόμος, θέλει μόνο αλυσίδες. Λεωφόρο Φιλής. Αλυσίδες όμως πρέπει να ξέρεις να βάζεις, Γιώργο. Υπάρχει μια λεπτομέρεια κρίσιμη. Σωστά. Γιατί ο Έλληνας δεν ξέρει να βάζει τις αλυσίδες. Και κάτι άλλο σημαντικό. Μην επαναπάγονται στο 4x4. Δεν πάνε να υπάρχει 4x4. Αυτό είναι. Να σου πω, Γιώργη. Με βάση την υπάρχουσα κατάσταση, αυτό είναι last year κατάσταση. Βέβαια. 4x4 τώρα δεν. Σπάνιο είδος πια. Γύριξε μια ματιά στον δρόμο να δει. Σπάνιο είδος πια. Κολονακίου δεν υπάρχουν πια. Έχει δίκιο ο Γιώργος που το λέει, γιατί στα 4x4 λένε οι ειδικοί παιδιά ότι χρειάζεσαι και στα 4 λάστιχα αλυσίδες. Εκεί που δίνει κίνηση. Έτσι. Όταν έχει δηλαδή την κίνηση και στα 4 λάστιχα, θε και στα 4 λάστιχα αλυσίδες. Μάλιστα. Έστειλε, Γιώργο, που ξέρει εσύ από αυτά. Λοιπόν, εγώ εντάξει, έχω μάθει να βάζω αλυσίδες, αλλά αποφεύγω γιατί δεν πάω στα χιόνια.